σε συμφωνία για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου κατέληξαν η Γερμανία και το Κατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Ενέργειας του κράτους του Κόλπου. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν το 2026 και θα διαρκέσουν 15 χρόνια. Έπειτα από διαπραγματεύσεις μηνών, οι οποίες φαινόταν ότι ναυαγούν, ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ, Σαντ Σαρίντ Αλ-Καμπί, ανακοίνωσε νωρίτερα από την Ντόχα ότι ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός Qatar Energy έχει συνάψει συμφωνία με τη Γερμανία για την προμήθεια LNG. Το αέριο, το οποίο προέρχεται από τα κοιτάσματα Northfield East και Northfield South, θα πωληθεί στην αμερικανική εταιρεία ConocoPhillips, η οποία κατόπιν θα το παραδώσει στη γερμανική Brunsbüttel. Η πρώτη παράδοση έχει προγραμματιστεί για το 2026 και η συμφωνία έχει διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών. Προβλέπει την παράδοση έως και 2 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, τα οποία αντιστοιχούν στο 3% των γερμανικών αναγκών σε φυσικό αέριο. Ο Αλ-Καμπί δήλωσε ακόμη ότι η Qatar Energy βρίσκεται σε συνομιλίες και με άλλες γερμανικές εταιρείες. «Έχουμε καλές σχέσεις με τις γερμανικές εταιρείες και με τη γερμανική κυβέρνηση», σημείωσε ο Υπουργός. Το Κατάρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς LNG στον κόσμο, ενώ διαθέτει τα τρίτα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου, μετά τη Ρωσία και το Ιράν, με το οποίο μάλιστα μοιράζεται το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου. Οι περισσότερες εξαγωγές αφορούν την Ασία, κυρίως την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ινδία. Πρόσφατα το Κατάρ υπέγραψε συμφωνία μακροπρόθεσμης συνεργασίας και με την Κίνα, στην οποία θα παραδώσει 108 εκατομμύρια τόνους σε διάστημα 27 ετών.